συγκρουόμενε στρατηγικέ για το παρόν και το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των Ευρωπαϊκών Λαών. Από τη μία πλευρά ήταν η συγχορδία του κυρίου Γιούγκερ, του κυρίου Σούλτ και του κυρίου Φέρχοφστατ. Και από την άλλη, νομίζω και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, που ένα και μοναδικό Έλληνα υποψήφιο, ο Αλέξο Τζίπρα, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ποια είναι η εναλλακτική στρατηγική <χε> απέναντι στη στρατηγική τη λιτότητα. Και όχι απλά δεν ήταν γενικόλογο, αλλά φρόντισε σε όλα τα κεφαλαιόδη ζητήματα που τέθηκαν και να πούμε ότι ήταν ένα debate υψηλού πολιτικού επίπεδου, ναι, κατά τη γνώμη μου, να απαντήσει ξεκάθαρα προβάλλοντα τι αναλλακτικέ προτάσει όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο σύνολό τη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Νομίζω ότι εξέφραζε αυτή την ανωδική πορεία που καταγράφει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Αριστερά εν ώψη των ευρωεκλογών τη επόμενη εβδομάδα, που θα τη φέρει άλλωστε από έκτη δύναμη στο παρόν Ευρωκοινοβούλιο σε θέση διεκδίκησης σπασίματος τη τριπλή συμμαχία Λαϊκού Κόμματος Σοσιαλιστών και Φιλελευθέρων. Στη διεκδίκηση δηλαδή τη τρίτη θέση που θα φέρει και νέε ισορροπίε στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτέ οι νέε ισορροπίε όμω, επειδή περιμένω την τοποθέτησή σα, σα βάζουν και σε μια νέα θέση ευθύνη. Δηλαδή, εδώ πρέπει να μα πείτε με ποιου θα συμμαχήσετε. Δεν θα ψηφίσετε, α πούμε. Διότι ο κύριο Τσίπρα <coughs> έχει το Άρπος 49, νομίζω έχει το κόμμα τη Ευρωπαϊκή Αριστερά ευρωβουλευτών. 35 μέχρι σήμερα, αλλά <coughs> μπορεί και να του διπλασιάσει. Ωραία, εγώ σα λέω πάτε 70. <coughs> δηλαδή στο 10% <coughs> των 700 ευρωβουλευτών. Χοντρικά λέμε τώρα. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, <coughs> εσεί πρέπει να μα πείτε. Γιατί ρωτάμε συνήθω του άλλου, αλλά τώρα είναι η ώρα η δικιά σα. <coughs> να μα πείτε με ποιο θα πάτε. <coughs> ε, γιατί με 70 δεν βγαίνει πρόεδρο. Θα προτιμούσα να να δώσουμε λίγο έμφαση σε αυτό που είπατε συνολικά περί συμμαχιών στον Ευρωκοινοβούλιο. προφανώ. Γιατί οι πολιτικέ αποφάσει κρίσιμε του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου δεν εξαντλούνται στην εκλογή μόνο του επόμενου Πρόεδρου τη Κομισιόν. Νομίζω ότι αν η Ευρωπαϊκή Αριστερά ε, επαληθευτούν οι δημοσκοπήσει και είναι η δύναμη με τη μεγαλύτερη αναλογική αύξηση δυνάμεων από όλε τι ευρωομάδε, αρχίζει να χτίζει πια το αντίπαλο δέο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και εκεί έχουμε την πεποίθηση, το έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι υπάρχουν φωνέ διαφοροποιούμενε και στην ευρωομάδα, για παράδειγμα, των Πρασίνων. Χτε η κυρία Κέλλερ Τοποθετήθηκε θετικά σε μια σειρά αποζητήματα, Παρότι δυστυχώ η πλειονότητα των πράσινων ευρωβουλευτών στην προηγούμενη θητεία που λύγει τώρα, δυστυχώ είχε συνενέσει με την ψήφο τη στα σκληρά μετραλιτότητα. Η, πλειο... η πλειονότητα, ναι, όχι ναι. όλοι. Αλλά ακόμη και στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υπάρχουν φωνέ διαφοροποίηση. Άρα θα δείτε με τη νέα σύνθεση λοιπόν πως θα είναι η Με τη νέα σύνθεση εμεί επιδιώκουμε ε, ναι. να οικοδομήσουμε το αντίπαλον δέο τη στρατηγική λιτότητα και να τραβήξουμε σε αυτό το μέτωπο αυτό να το ένα ε, πρόπλασμα, να το πω έτσι, και για την εσωτερική